Μιχάλη, εσύ γιατί ασχολήθηκες με τη μόδα? Δεν το ήθελα. Μάλλον εκείνη με ήθελε, γιατί όταν ήμουν πιτσιρικάς και έκανα κλάμπινγκ, με είδε η Λάουρα Ντενίγκρι σε ένα βράδυ έξω και μου είπε: «Έλα να δουλέψεις, θέλεις να δουλέψεις μαζί μου?» Και της είπα: «Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λες, δεν ξέρω τι να κάνω». Μου λέει: «Έλα να δεις μια φωτογράφηση». Πήγα, την είδα. Μετά με ξαναείδε, μου είπε: «Γιατί δεν με ξαναπήρες ποτέ τηλέφωνο από τότε?» Και μου έδωσε μετά από κάποιους μήνες μια δουλειά για τη γυναίκα, το 1989. Πώς έγινες διευθυντής μόδας στην ελληνική Vogue? Κοίτα, το πήγαινα... Το άξιζα. Το πήγαινα... δεν το πω εγώ. Το πήγαινα καλά μέχρι τότε, δηλαδή ήμουν από τα παιδιά που έκανα διάφορους πειραματισμούς, κάπως είχα νομίζω ξεχωρίσει για την τρέλα μου και την παλαβαμάρα μου στα... Και βεβαίως μου είχε δοθεί και το βήμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να σε πιστεύονται οι άνθρωποι και να σε βοηθάνε. Πιστεύεις ότι αυτό που πρόλαβες να ζήσεις δουλεύοντας σε τόσο μεγάλα περιοδικά θα ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα? Δηλαδή, μιλάω για αυτά τα τρομερά budget, για τα μοντέλα που έρχονταν από το εξωτερικό. Φαντάζομαι. Είχες κάνει και την Naomi Campbell, δεν είχες κάνει στην Vogue? Ναι, είχα κάνει διάφορα. Είχα δουλέψει με σπουδαία μοντέλα και ήταν κανονικά κορίτσια. Ξέρεις, πολύ ωραίες ιστορίες. Η Naomi Campbell ήταν κανονικό πλάσμα? Η Naomi Campbell ήταν εντάξει, όχι κανονικό πλάσμα. Καταρχήν, μια γυναίκα που είναι 81 που τη βλέπεις και σπέφτουν τα σαγόνια από την ομορφιά. Πόσο κανονικό πλάσμα να είναι? Ταβάνι ομορφιάς. Μου είχε πει η Ναόμη κατευθείαν, μου λέει, είμαι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο αυτά τα χρόνια. Δεν είχα περίοδο ποτέ δεύτερη μέρα στην ίδια πόλη. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ό,τι θες. Θέλω να, αν μπορώ να πω κάτι, παρακαλώ, γιατί πολλοί μου λένε για αυτή την εκπομπή που γίνεται με τα μοντέλα κτλ. Κανένας δεν μιλάει ποτέ, 30 χρόνια δεν έχω δει έναν άνθρωπο να μιλήσει άσχημα σε ένα κορίτσι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην τα σέβεται. Ίσα-ίσα αντίθετα, επειδή είναι συνήθως μικρά σε ηλικία, είμαστε λίγο, ξέρεις, πιο προστατευτικοί. Άρα, επειδή όλη η Ελλάδα φέτος το χειμώνα ασχολείται, όχι και το φέτος και πέρυσι, όλη η Ελλάδα ασχολείται ξαφνικά με τη μόδα. Όλο αυτό που είδαμε, δηλαδή, ξέρω ότι τους αγαπάς τους ανθρώπους και συνεργάζεσαι με όλους, ήταν λίγο τηλεοπτικό προϊόν? Είναι τηλεοπτικό προϊόν, γιατί η κάθε εκπομπή έχει μια δομή και έχει και μια ιστορία και η τηλεόραση, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα από μένα, έχει θέλει και το χαστούκι της, θέλει και την κλίδερο τρυπά της, θέλει και τον Τζακωμό. Άρα ήταν λίγο και τσιμπημένα από τα μαλλιά τα σχόλια. Δεν ήτανε. Εσύ δηλαδή τόσα χρόνια που ξέρεις τη Βίκη, είναι έτσι η Βίκη? Η Βίκη, εγώ το λέω και το γιατί φωνάζω και από 14 χρονών, δηλαδή ήταν ένα... Ναι, είναι ένα υπέροχο γλυκό, πλάσμα. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Σου πρότεινε να είσαι εκεί στο Next Top Model? Ναι. Σε αυτό που είδαμε τώρα, ναι, το αλλά δεν το έκανα γιατί ήμουν λίγο αγοραφοβικός. Νομίζω ότι την αγοραφοβία μου σχετικά με την τηλεόραση την ξεπέρασα με το Project Runway. Αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω για χρονικά. Και τελικά και ένας Project Runway. Μετά μου προτείνανε το Project Runway και είπα: «Οκ, ας το κάνουμε και αυτό που δεν το έχω κάνει». Μιχάλη, γιατί πιστεύεις ότι το Project Runway δεν πήγε αυτό που λέμε πολύ καλά τηλεοπτικά? Κοίτα να δεις. Θεωρώ ότι τηλεοπτικά πήγε καλά. Αν εννοείς τα νούμερα. Ναι, δεν έφερε νούμερα καλά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δεν έγινε ούτε Καλιαρντό, δεν έγινε ούτε, ξέρεις, δεν ανεβήκαν ιδιαίτερα οι τόνοι, δεν υπήρχε κλειδαρότρυπα, δεν υπήρχε το κομμάτι του reality. Από όλα αυτά τα κορίτσια που είδες φέτος εκεί στο Next Top Model, υπάρχουν κανονικά μοντέλα? Θα κάνουν μοντέλα, αυτά τα μοντέλα καριέρα? Υπάρχουν πολλά επίπεδα μοντέλου. Σίγουρα δεν μιλάω για τα αλφα-αλφα βάδιστα βίαστα. Αυτά δεν είναι μοντέλα, να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε τα κορίτσια. Τι είναι αλφα-αλφα? Αυτά, βάδιστα βίαστα. Ναι. Δεν τα ξέρεις. Όχι, δεν κατάλαβα. Τα ξέρεις, θα στα πω μετά. και σίγουρα εντάξει, δεν είναι τα κορίτσια που κάνουν πρόμο, που είναι μια άλλη δουλειά, που μπορεί να είναι σε ένα event κτλ. Θα σου πω κάτι, μια ιστορία εδώ πέρα. Η Τζούλια Αλεξανδράτου. Ναι. Πριν κάνει όλη αυτή τη στροφή με τα DVD και τα λοιπά, την είχαμε κάνει εξώφυλλο στη Vogue. Με πολύ ψέματα. Μεγάλη... Βεβαίως. Και την είχα κάνει εγώ και φωτογράφηση μέσα. Σε πληροφορώ ότι με τον Κώστα τον Αυγούλη, που είναι ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, ναι. Σε πληροφορώ ότι όταν ήρθε το πρωί στο χώρο, στο location που το κάναμε, είχαμε μείνει άφωνοι. Καταρχήν ήτανε... Έχει υπέροχες φακίδες, ήταν ένα πρόσωπο καταπληκτικό. Όταν τη φτιάξαμε, την ντύσαμε, τη βάψαμε και πήγαμε να κάνουμε την πρώτη λήψη, θυμάμαι ήταν εξαπλωμένος ο Κώστας κάτω και προσπαθούσε να βρει μια γωνία και ήμουν δίπλα του κι εγώ στα πατώματα και γύρισε και μου λέει: «Δεν το πιστεύω». Και γυρνάω και τη βλέπω και βλέπω το πρώτο κλικ και μου κάνει την κάμερα να το δω και ήταν σαν τη Ζιζέλ.
Στορκίζομαι, έχω την φωτογραφία. Το είδανε και από το Λονδίνο η editorial director που πάντοτε έβλεπε όλες τις σελίδες μία-μία με την ομάδα της και δεν ήξερε ποια είναι, δεν ήξερε την ιδιότητά της, γιατί ακόμη τότε ήταν μια κολαπτώμενη αρτίστα τέλος πάντων, γιατί σου λέω ήταν προ-βίντεο εποχή. Και είχε πει, τι είναι αυτό το κορίτσι που είναι τόσο όμορφο. Είναι μοντέλο, είναι ηθοποιός, τι είναι αυτό το this stunning beauty. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή λέμε λαμπερά πράγματα και ωραία, δυσκολίες και προβλήματα στη ζωή σου έχεις ζήσει? Και εγώ, όπως όλοι οι άνθρωποι, ναι. Δηλαδή, τι προβλήματα? Και οικονομικές δυσκολίες και επαγγελματικά πολύ μεγάλα προβλήματα και διλήμματα. Και υγείας, πολύ σημαντικά. Όταν λέμε υγείας, γιατί μένω στο υγείας γιατί είναι το πιο σημαντικό, από αυτά που σε κάνουν και να θεωρείς και πράγματα για τη ζωή σου, ναι, την ναι, 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 βέβαια, ναι. Και πώς βγήκες από εκεί? Νομίζω πιο δυνατός και πιο σοφός. Πολύ ωραία.